Είδαμε τις απαραίτητες διαφημίσεις και είμαστε πάλι εδώ, όπως σας είπα και προηγουμένως, με τον κύριο Σπύρο Τζούμα, ο οποίος είναι ουρολόγος χειρουργός, συνεργάζεται με την Πολυκλινική Λαμίας και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί του για τις πέτρες στους νεφρούς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε στέλνοντας μήνυμα στο 54045, γράφοντας ρούλα, αφήνοντας κενό και στη συνέχεια το μήνυμά σας, ή καλώντας το σταθερό τηλέφωνο 22 310 46 725. Χρονοτριβώ άλλο. Καλησπερίζω τον κύριο Τζούμα Σπύρο. Καλησπέρα Καλησπέρα σας. σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την λυθίαση στους νεφρούς. Ναι. Να το πούμε έτσι και επιστημονικά. Πέτρες στα νεφρά, Πέτρες να το στα πω νεφρά εγώ λοιπόν. απλά. Πιο απλά για να το καταλαβαίνουμε και εμείς. Πέτρες στα νεφρά. Θα μιλήσουμε για μια ασθένεια που έρχεται από πολύ παλιά. Ναι. Ανακαλύφθηκαν μούμιες αιγυπτιακές που έπασχαν οι άνθρωποι όταν ζούσαν από πέτρες, δεν πέθαναν από αυτό, Ναι. ίσως, ποιος ξέρει, αλλά που είχαν πέτρες στα νεφρά τους. Ο Ιπποκράτης Ναι. στον όρκο του αναφέρεται σε αυτό και αναφέρεται μάλιστα και κάπως περίεργα, λέγοντας ότι και να μην χειρουργήσω ποτέ τους πάσχοντες από πέτρες, αλλά να αφήσω αυτό στους ειδικούς. Μάλιστα. Είναι λίγο... Δηλαδή, δώστε μας έτσι μια γενική εικόνα της ασθένειας αυτής. Είναι μια ασθένεια που ενδιαφέρει δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό των πληθυσμών, ιδίως και μεγαλύτερο ποσοστό στις ανεπτυγμένες χώρες. Στο δυτικό πολιτισμό πάρα πολύ διαδεδομένη και προφανώς έχει να κάνει, δεν είναι ακριβείς οι αιτίες ακόμα, μάλλον είναι ένα συνοθήλευμα αιτιών, έχει να κάνει με περιβαλλοντικούς λόγους, λόγους του κλίματος, διαιτολογίου. Πολλές φορές είναι συνδεδεμένο με κάποιες άλλες ασθένειες που περνάνε απαρατήρητες ή σχεδόν απαρατήρητες. Είναι ένας μεγάλος αριθμός αιτιών που μπορούν να συνυπάρχουν κάποια στιγμή Ναι. και να δημιουργούν πέτρες. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε ένα υγιή άνθρωπο έχει μία πιθανότητα στις 10, που δεν είναι λίγο, μέσα στη διάρκεια της ζωής του, να έχει έναν κολικό νεφρού Ναι. με ή χωρίς επιπτώσεις, αλλά να έχει έναν κολικό νεφρού. Μία στις 10 πιθανότητες στη διάρκεια ζωής ενός κατά τα άλλα υγιούς ανθρώπου. Ποιες ηλικίες κυρίως νοσούν από την πέτρα στο νεφρό? Κοιτάξτε, κυρίως η 20ετία που πηγαίνει από τα 30 στα 50, οι άνδρες με ένα ποσοστό διπλάσιο από ό,τι οι γυναίκες. Βέβαια, όχι ότι οι νεαρότερες ηλικίες έχουν ασπίδες απέναντι στην Ναι. άμυνας, απέναντι στη λυθίαση, ούτε φυσικά οι άνω των 50 κάθε άλλο. Ναι. Έχω χειρουργήσει και 90χρονοι Μάλιστα. για να τις βγάλω την πετρούλα που την ενοχλούσε. Και Στα, γιατί... συγγνώμη, Ναι. στα, στα παιδιά βεβαίως, σε μικρές ηλικίες, σε παιδάκια, ακόμα και μωράκια, βέβαια οι αιτίες είναι κληρονομικές, φυσικά δεν είναι του διαιτολογίου ή του κλίματος. Και γιατί προσβάλλει περισσότερο τους άνδρες? Καλά θα ήταν να το ξέραμε, δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα, δεν έχει Θα αποδειχθεί υπάρχουν, λοιπόν δεν έχει ακόμη αποδειχθεί. επιστημονικά. Ποια συμπτώματα εκδηλώνονται
Δηλαδή, τι πρέπει να αισθανθούμε, τι πρέπει να δούμε στον οργανισμό μας ώστε να αρχίσουμε έτσι να αναρωτιόμαστε Ναι. και να αρχίσουμε να το ψάχνουμε. Κοιτάξτε, συνηθίζεται να λέμε ότι κάθε πέτρα, κάθε λίθος έχει την ιστορία του. Μπορεί και να μην δώσει κανένα σύμπτωμα. Λοιπόν, από το τίποτα απολύτως, να είναι μια σιωπή απόλυτη, έως να φτάσουμε φυσικά τον κολλικό, λοιμώξεις, πυρετούς, βαριές λοιμώξεις, μέχρι να χάσουμε το νεφρό μας. Μάλιστα. Τη λειτουργία του νεφρού. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ψηφίσουμε και να πούμε εντάξει, το πολύ πολύ να πάθω ένα κολλικό νεφρού, που δεν είναι το πολύ πολύ, διότι ο πόνος του κολλικού των νεφρών μπορεί να παραλληλιστεί μόνο με τους πόνους του τοκετού. Τόσο δυνατός λοιπόν. Ναι, δεν θα το ευχόμουν σε κανέναν. Πάνω σε αυτό που είπατε, υπάρχουν άνθρωποι που λένε εντάξει, θα το αφήσω το πολύ πολύ όπως είπατε κι εσείς να πάθω Θα έναν το κολλικό. κοιτάξω δηλαδή όταν θα με ενοχλήσει. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τον οργανισμό μας? Αν δηλαδή το ξέρουμε, το έχουμε εντοπίσει, απλά το Ναι, αφήνουμε. πολύ σωστά και μάλιστα και πολύ, και πολύ διαδεδομένο αυτό. Ναι. Και καμιά φορά και από ακούγεται και άστο δεν πειράζει, ή μου είχε πει ο γιατρός πριν από 15 χρόνια να μην το πειράξω, μην κάνω τίποτα, αφού δεν με ενοχλεί δεν πειράζει. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν, διότι αλλιώς μπορεί να γίνουν δύσκολα τα πράγματα. Όταν έχουμε ένα μικρό λιθαράκι, και όταν λέω μικρό, το δεν ξεπερνάει τα 5 χιλιοστά. Είναι πραγματικά το μισό πόντο, δηλαδή είναι μικρούλι. 4 χιλιοστά. Έτσι. Σε αυτό μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα εφόσον δεν μας ενοχλεί. Ναι. Και να περιμένουμε τη στιγμή που θα μετακινηθεί από μόνο του, πίνοντας τα νεράκια μας, κάνοντας την κίνησή μας, για να το διώξουμε από τις φυσικές οδούς και μόνοι μας. Να το ουρίσουμε δηλαδή. Ναι. Εφόσον δεν ενοχλεί, εφόσον δεν έχει δώσει πόνους, δεν έχει τσιμπήματα, δεν μας ενοχλεί. Διαφορετικά, οποιοδήποτε λιθαράκι ή πιο μεγάλο λιθάρι είναι άνω των 5 χιλιοστών, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να μείνει μέσα στο νεφρό.